πάντη. Για δεύτερη χρονιά, αγαπημένε συνάδελφε, αγαπητέ. Για δεύτερη χρονιά, πάει να γίνει θεσμό να είναι η Σαμαλαδάκη ο υποφάτης εδώ στην Πιερία. Και ευχαριστούμε τον πρόεδρο που τα λέμε κάθε φορά τέτοια, ναι, τέτοια εποχή. Σχεδόν τέτοια εποχή. Πέρσι ήμασταν αρχές Σεπτέμβρη. Φέτος ο πρόεδρος που έχει εμπνευστεί και έχει βάλει στόχο να καθιερώσει τα βραβεία, είπε να το κάνει λίγο νωρίτερα. Έτσι. Θέλω να σας πω ότι είχαμε ένα μικρό άγχος λίγο πριν ξεκινήσουμε, γιατί βλέπαμε από τον Όλυμπο να έρχονται μαύρα σύννεφα. Όμως, με τη Μαρία τη Σαμολαδά και με την βοήθεια που είχαμε από τη Trinity, διώξαμε τα σύννεφα μακριά. Τελικά πιάνει αυτό, έτσι. Το κάνανε οι Ινδιάνοι για να έχουν βροχή. Εμείς το κάναμε για να φύγουν. Για να φτάσουμε σήμερα εδώ, σε αυτό το απόγευμα, όπου αγαπητοί προσκεκλημένοι, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας και το Διοικητικό Συμβούλιο, ο κ. Χάτση Χριστοδούλη και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι συμμετέχετε σε αυτό το Συμβούλιο, έχετε δημιουργήσει έναν υπέροχο θεσμό, ένα θεσμό ο οποίος αναδεικνύεται από χρονιά σε χρονιά. Σας διαβεβαιώ ότι δεν το έκανα για να βραβεύσουν τους μεγάλους και τους ισχυρούς. Το έχουν κάνει γιατί τα επιχειρηματικά αυτά βραβεία θέλουν να δείξουν, και όπως θα το διαπιστώσετε σε πολύ λίγη ώρα, ότι ο καθένας μπορεί να βραβευτεί από τους επιχειρηματίες μαζί με τους εργαζόμενους από τη δική του αφετηρία και με το δικό του μέγεθος, το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει να δημιουργήσει, να αναπτυχθεί και τελικά να προκόψει. Και βεβαίως να αναγνωριστούν οι αντοχές στον χρόνο, η καινοτομία, η δημιουργία των θέσεων εργασίας, να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι μικρότερες και οι μεγαλύτερες. Και αυτές είστε όλες εσείς, και ένα χειροκρότημα για εσάς λοιπόν. Σας παρακαλώ πολύ. Φέτος ανακαλύψαμε πολλές τέτοιες που άνοιξαν τις πόρτες τους και μας συστήθηκαν. Συναντήσαμε τους ανθρώπους τους στα γραφεία, στα εργαστήρια, στην παραγωγή. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του πιερικού επιχειρήν. Και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτός ο τόπος είναι πολύ περήφανος για όλους σας. Σε αυτό το σημείο παρακαλώ πολύ τον οικοδεσπότη της βραδιάς, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πιερίας και αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κύριο Ηλία Χατζηχριστοδούλου, να έρθει στο βήμα και να μας κάνει παρέα στη σκηνή. Δεν γίνεται, το έχουμε καθιερώσει, πρόεδρε, αυτό. Με ένα χειροκρότημα, μπράβο, πολύ ωραία. Έλα, πρόεδρε, όσο έρχεσαι, εμείς θα χειροκροτάμε. Άμα αργήσεις, θα πιαστούμε από τα παλαμάκια. Έχουμε κι άλλο. Έχουμε πολλά πράγματα. Έλα, συνεχίζουμε. Συνεχίστε μέχρι να έρθει, ναι. Έλα, πρόεδρε. Ούτε στα βραβεία. Έλα το εδώ. Πώς θέλετε, τα δεξιά ή αντίθετα από δεξιά? Πώς θέλετε να είναι ο πρόεδρος? Εδώ. Πώς θέλετε να είναι, με μένα ή με τον κύριο Υποφάντη? Κανένας. Στο κέντρο, πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Θέλω να... Δεν του ακούω δυνατά. Αυθόρμητο. Κυρίες και κύριοι, σήμερα μας τιμάνε με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμούς Γεώργιος Μαυρωματάς. Ο βουλευτής Πιερίας, ο κύριος Ξενοφών Παραλιάκος. Η βουλευτής Πιερίας, η κυρία Άννη Μάνη Παπαδημητρίου. Έχουμε άλλο βουλευτή, μην παραξηγηθώ κιόλας. Έχουμε ευρωβουλευτή. Ναι. Η βουλευτής Πιερίας, η κυρία Πέττη Σκούφα. Έλα. Η ευρωβουλευτής Πιερίας, η κυρία Μαρία Σπυράκη. Όχι, ευρωβουλευτής, συγγνώμη. Ευρωβουλευτής Πιερίας. Έβγαλε Πιερία, ευρωβουλευτή. Ίσως η λαθάνουσα γλώσσα κάνει την αλήθεια, γιατί να πω κάτι. Και θα πρέπει να το μάθουν εδώ και οι συνάδελφοι. Η κυρία Σπυράκη, η ευρωβουλευτής, όποτε κλήθηκε από το επιμελητήριο να δώσει λύσεις, έδωσε. Είναι μια πάρα πολύ καλή φίλη και μπορώ να πω ότι ακόμα και στα τελευταία σεμινάρια που μας κάλεσε στις Βρυξέλλες με όλα τα έξοδα τα οποία έχει καλύψει, που ήταν για δεύτερη φορά, και την ευχαριστούμε και εύχομαι να είναι πάντα γερή και με υγεία. Δεν θα πω για περιφερειάρχη, γιατί θα καθυστερήσει λίγο. Να καλωσορίσουμε την αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, τη Σοφία τη Μαυρίδου. Το Δήμαρχο 2 Ολύμπου, τον κύριο Ευάγγελο Γερολιόλιο.
τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυδρού, τον κύριο Αναστάσιο Μανόλα, τον διοικητή του Τρίτου Λιμενικού Τμήματος Κατερίνης Πολυμονάρχης, τον κύριο Θεμιστοκλή Αδαμίδη, το διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Αρχιπύραρχο, τον Ευάγγελο Φαλάρα, τον φίλο μας που πάντα μας τιμάει. Τον πρώην Υφυπουργό Υγείας, πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων και πρόεδρο της Εγνατία Οδού, τον Γιώργο τον Κωνσταντόπουλο. Τον πρώην Βουλευτή Πιερίας, τον κύριο Αντώνη Καρπούζα. Πρώην Βουλευτή Ιερέας του Δημήτρη του Χριστογιάννη, την κυρία και πρώην Βουλευτή την κυρία Μίχου Μαρία, το διοικητή της Δημαία του κύριο Χαράλαμπο Μελισσινό, τον πρόεδρο του, την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης, την κυρία Σιμίνα Στρίμπα, τον υποδιοικητή της Τρίτης ΥΠΕ Μακεδονίας, τον Κωνσταντίνο Χριστόγλου, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πέλλας, τον αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και ως εκπρόσωπος του πρόεδρου της Κεντρικής Ένωσης του κ. Γιάννη Μασούτη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Τρικάλων και αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, τον κύριο Βασίλη Γιαγιάκου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βιωτίας, Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Αγνιάδης. Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά και οικονομικός εφόπτης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, ο Γιάννης Σοβουτσινάς. Δεν ξέρω οι άλλοι πρόεδροι αν έχουν έρθει ακόμα, θα τους εκφωνήσουμε μετά. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ο κύριος Αθανάσιος Μαλιαράς. Δεν ξέρω τον Γρεβενόν ήρθε, όχι ακόμα. Τον αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Λάρισας, τον Δημήτρη τον Αδάμ, όπως επίσης και τον αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Ημαθίας, τον Γιάνγκογλου τον Αναστάσιο. Εκλεκτοί φίλοι, να καλωσορίσουμε όμως, το ξέρετε όλοι ως όνομα και όλοι λίγο πολύ μπορεί να τον επισκεφτήκατε, το Γενικό Διευθυντή και Πανέμ, το Σκοτίδα το Σπύρο. Σπύρο, μην μου κόψεις καμιά πρόταση από την Πιερία. Δεν ξέρω, πρώην αντιπεριφερειάρχης, δεν ξέρω αν έχει έρθει, ο κύριος Θεοδωρίδης, ο πρώην αντιστράτηγος, ο κύριος Θανάσης Ματζούκας, ο τομεάρχης δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας, ο κύριος Λευτέρης Κλόνος, όπως επίσης και ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ, Μπάμπης Μπουσκέλης. Κυρίες και κύριοι, πρόεδρε, έχουμε παρέα. Η τεχνολογία μας βοηθάει. Τον αγαπητό φίλο μας, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Γεωργατά. Με ένα δικό σας χειροκρότημα, παρακαλώ, πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σήμερα κοντά μας είναι ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός που στάθηκε δίπλα μας, σε κάθε αίτημά μας. Στήριξε τις προσπάθειές μας, από όποια θέση και αν κατήχει. Ως υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, χάρη στις άμεσες παρεμβάσεις του, πετύχαμε τη φιλοξενία των ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου μας στο ενιαίο κυβερνητικό νέφος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, εξοικονομώντας μια μεγάλη δαπάνη για το Επιμελητήριό μας.
που θα ξεπερνούσε τις 9.000 ευρώ το χρόνο. Και μάλιστα είμαστε από τα πρώτα επιμελητήρια της χώρας, Πιερίας και Πέλλας, που οι ψηφιακές υπηρεσίες του φιλοξενηθήκανε στο Jeep Clown. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε για τη λειτουργία του ΥΦΟ-Κιόσκι. Στο Λιτόχωρο ήταν απαραίτητη η αναβάθμιση του ίντερνετ στο σημείο που εγκαταστάθηκε και μόλις τον ενημερώσαμε σε 24 ώρες έδωσε λύση. Ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιλύει καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν στην καταβολή ενισχύσεων τόσο των κτηνοτρόφων όσο και των αγροτών. Ένας πολιτικός που στάθηκε δίπλα μας και σε κάθε πολίτη, που στηρίζει έμπρακτα το επιχειρήν, που συμμερίζεται τις πεποιθήσεις μας και όχι μόνο την εξωστρέφεια και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι δυνατόν να τεθούν με τέτοιους πολιτικούς, τέτοιους υπουργούς, στερές βάσεις για την προοπτική της πατρίδας μας. Προσωπικά εγώ και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο μας, αλλά και εκ μέρους της επιχειρηματικής κοινότητας της Πιερίας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπητό μας Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ και θα δώσω το λόγο στον Υπουργό, γιατί ξέρω για το χρόνο του, ξέρω το περιορισμένο. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Έχετε το λόγο. Ήλε Ηλία, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί Πρόεδροι των άλλων επιμελητηρίων, συνάδελφοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Λυπάμαι πρακτικά πάρα πολύ που δεν μπορώ να είμαι σήμερα κοντά σας σε μια εκδήλωση η οποία τιμά την επιχειρηματικότητα, σε ένα επιμελητήριο το οποίο έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πόσο στεναρά, πόσο αποτελεσματικά στηρίζει τον επιχειρηματικό κόσμο και βοηθάει την οικονομία της χώρας. Ο φίλος Ηλίας ανέφερε κάποιες παρεμβάσεις που έκανα με την προηγούμενη ιδιότητά μου καταρχήν, οι οποίες για μένα ήταν αυτονόητες. Είναι αυτονόητο να στηρίξουμε τα επιμελητήρια, να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους όσους σήμερα θα βραβευτούν. Σε αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες όχι μόνο άντεξαν μέσα στην οικονομική κρίση και στη συνέχεια στην υγειονομική κρίση, όχι μόνο μπόρεσαν να διατηρήσουν τους εργαζομένους τους, αλλά αύξησαν τις εξαγωγές τους, αύξησαν τον όγκο των εργασιών τους, στήριξαν πραγματικά τη χώρα. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους επιχειρηματίες. Και είναι υποχρέωση της πολιτείας, με κάθε θεσμική της παρέμβασης, αλλά και με κάθε άλλο τρόπο, να στέκεται κοντά τους και να τους βοηθάει. Λυπάμαι πραγματικά που δεν μπορώ να είμαι σήμερα εκεί κοντά, αλλά σας ανακοινώνω σήμερα ως συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου στις 8 Ιουλίου, 2 εβδομάδες περίπου, θα γίνει μια ενεργοτική μέτρα σε συνεργασία του Επιμελητηρίου Υπουργείου Τικής Ανάπτυξης και Διαπροσχέσεων. Υπουργέ, αν θέλετε να επαναλάβετε, γιατί είχαμε μια διακοπή. Τι ακριβώς θα γίνει, πείτε μας. Θα υπάρξει μια ενημερωτική ημερίδα στις 8 Ιουλίου. Η πραγματικότητα της πολιτικής του Υπουργείου μας θα ενημερώσει όλους για αυτές τα χρηματοδοτικά εργαλεία της κοινή αγροτικής πολιτικής 2023-2027, αλλά και για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης Ανθεκτικότητα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα και θα ενημερωθούν επιχειρηματίες, αλλά και άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα για δυνατότητες οι οποίες δίνονται μέσα από τα συγκεκριμένα πρόγραμμα. Αυτό θα γίνει στις 8 Ιουλίου σε συνεργασία του επιμελητήριου. Εντάξει, τα κρίσιμα τα είπε ο Υπουργός. 8 Ιουλίου το έχουμε κρατήσει και θα γίνει σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Πιερίας. Γεια σου. Ευχαριστώ. Να μας κάνει τεχνολογία τιμή. Είναι περιοχή λίγο δύσκολη.
Φαντάζομαι, Πρόεδρε, ότι ξέρετε τι θα κάνετε με τον Υπουργό στις 8 Ιουλίου. Για πείτε μας, λοιπόν, τι θα κάνουμε στις 8 Ιουλίου. Τι ημερίδα θα είναι αυτή η ενημερωτική. Νομίζω ότι δεν ήταν τώρα σωστό να τα πω εγώ. Εντάξει, μα φέρνω αυτό το πράγμα σύνδεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όσους ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα. Και νομίζω ότι θα πει πάρα πολλά σημαντικά, τα οποία πιστέψτε με ότι θα επικροτήσουν όλοι. Πού θα γίνει η ημερίδα? Στο επιμελητήριο. Ωραία, εξαιρετικά. 8 Ιουλίου. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό. Τώρα θα μου πείτε, καλά, Πρόεδρε, έφερε στα αστέρια της δημοσιογραφίας την κυρία Σαμολαδά, τον κύριο Υποφάντη, και εσύ συνεχίζεις εδώ και μιλάς ακόμα. Σε θέλουμε λοιπόν μαζί μας, Πρόεδρε. Ορίστε. Η συμφωνία ήταν να είσαι μαζί μας επάνω στη σκηνή. Λοιπόν, εγώ θα πω ακόμα για ένα συγκεκριμένο. Και το δεύτερο, όταν θα έρθει ο Φυριάκης και μετά φυσικά. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η σημερινή βράβευση της για υπηρεσιακής μονάδας ελέγχου αγοράς, τόσο από μένα προσωπικά, όσο και από την επιμελητριακή κοινότητα, έχει ιδιαίτερη σημασία και συναισθηματική φόρτιση. Η ίδρυση του 2020 αυτής της μονάδας καταστολής του παρεμπορίου και της διακίνησης προϊόντων απομίμησης και παραποίησης αποτελούσε πάγιο αίτημα της Επιτροπής για την παραοικονομία και το παρεμπόριο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, στην οποία έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος και συντονιστής επί σειρά ετών. Οι προσπάθειες των επιμελητηρίων μας ξεκίνησε από το 2009 στην Κατερίνη, από την ευρεία σύσκεψη που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Πιερίας με μοναδικά θέμα την πάταξη του παρεμπορίου. Και όπως βλέπετε, κανένα επιμελητήριο δεν έλειπε. Καρποφόρησε όμως το 2020. Μετά από 11 χρόνια και έπειτα από 3 θετίες διαφορετικών κυβερνήσεων με την πολυανεμενόμενη ίδρυση της Δημαίας από τη σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Πρωθυπουργό μας όσο και το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον Υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κατόπιν κοινής μελέτης του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Οικονομικών Συνεργασίας και Ανάπτυξης της ΕΛΕΚΑΝΤΕ, προκύπτει ότι για το 2020 τα προϊόντα παραποίησης και απομίμησης αποτελούν το 7% του συνόλου των εισαγωγών Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξία τους αγγίζει τα 121 δισεκατομμύρια ευρώ. Το παρεμπόριο στην Ελλάδα υπολογίζεται στο ύψος 25 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και η απώλεια φορολογικών εσόδων φτάνει τα 8 δισεκατομμύρια περίπου ετησίως. Κυρίες και κύριοι, το δανειακό πρόγραμμα του Δημοσίου για το 2022 προβλέπει πρόσφατου προϋπολογισμού δανεισμό 14 δισεκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη εναλλαστικών υποχρεώσεων του. Σύμφωνα με τα ανώτερα στοιχεία, βλέπουμε ότι όλοι ξεκάθαρα ότι ο απαιτούμενος δανεισμός για τη χώρα μας δεν θα ξεπερνούσε τα 6 δισεκατομμύρια. Μπορεί όλοι να αναλογιστούμε το τι πλεόνασμα θα υπήρχε για να στηρίξει η κυβέρνηση την οικονομία, την ανάπτυξη, αλλά και τους πολίτες. Όμως, τα λαμπρά αποτελέσματα αυτής της υπηρεσίας παρουσιάστηκαν φέτος και πάλι στην Κατερίνη στις 18 Μαΐου του 2022 στην ειδική εκδήλωση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χάρη της Διαπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγορά, η Ελλάδα κατετάγει πρώτη άμεσα πολύ περισσότερο από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση του παρεμπορίου. Η τιμή ανήκει στα άξια στελέχη αυτής της υπηρεσίας και
και ικανοποίηση στην επιχειρηματική κοινότητα, η οποία επιτέλους βρήκε ένα θεματοφύλακα του νόμιμου εμπορίου, της ομαλής λειτουργίας της οικονομίας, αλλά και πάνω απ' όλα στην προστασία του καταναλωτή. Σήμερα είμαστε εδώ, στην ευχάριστη θέση, να τιμήσουμε την επιτυχία της Δημαία. Καλό τον κύριο διοικητή της Δημαία, Χαράλαμπο Μελισσινό. Ελάτε κύριε Μελισσινέ, για να δώσω θερμό χειροκρότημα για την πολύ σοβαρή δουλειά την οποία κάνει να οργανώσει όλες τις υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουν το παράνομο εμπόριο τόσο των αγαθών όσο και κάποιων υπηρεσιών που μας έρχονται δυστυχώς και εδώ το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά οι επιχειρηματίες Βόρειο Ελλάδος από τα βόρεια σύνορά μας. Έχεις ασχοληθεί με το θέμα. Έχω ασχοληθεί με το θέμα, αλλά πρέπει να πούμε ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνης της κατάστασης έχουν και οι ίδιοι καταναλωτές. Μια χειραψία παρακαλώ πάρα πολύ και το βραβείο για να μιλήσει και λίγο ο κύριος Μελισσινός. Έχουμε το βραβείο να το απονομούμε. Ελάτε. Τα συγχαρητήρια μας λοιπόν στον κύριο Μελισσινό. Μισό λεπτάκι να φέρουμε και το βραβείο. Δώστε μας 30 δευτερόλεπτα. 20. 10. Φωτογραφία και το πόντι μετά. Θα παρακαλέσω τους προέδρους των επιμελητηρίων. Τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, όπως επίσης και τους αντιπροέδρους των επιμελητηρίων, να έρθουν εδώ να τιμήσουμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Το θέμα του παράνομου εμπορίου ενδιαφέρει όλες τις επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Απλά επειδή το πέρασμα είναι στα βόρεια, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και εντείνονται οι προσπάθειες εδώ. Κύριε Μελισσινέ, νομίζω ότι αυτό το οποίο είπατε την προηγούμενη φορά με όλους τους πρόεδρους των επιμελητηρίων, με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, είναι ότι θα καταφέρετε να προστατεύσετε τα εισοδήματα των επιχειρήσεων, να απονείμετε δικαιοσύνη και βεβαίως τους εργαζόμενους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ελάτε λοιπόν να βγει αυτή η αναμνηστική φωτογραφία με τους πρόεδρους των επιμελητηρίων, τον πρόεδρο του ΣΕΔΟ, ο οποίος έρχεται μαζί μας. Να γνωρίζουμε και όλοι οι συνάδελφοι ότι το επιμελητηριακό θεσμός δεν είναι υπέρ της φοροδιαφυγής. Δεν είναι υπέρ της παράνομης διακίνησης προϊόντων. Δεν είναι υπέρ της απομίμησης. Σήμερα από εδώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Και ιδιαίτερα στις παραλιακές ακτές. Όσοι ό,τι έγινε, έγινε. Ας αφήσουμε λοιπόν τις επωνυμίες στις απομιμήσεις και να εξαπατούμε τους καταναλωτές. Λοιπόν, πάμε να απονείμουμε την πλάκια, τελάτε. Λοιπόν, μέρος όλης της επιχειρηματικής κοινότητας σήμερα εδώ στην πόλη, νομίζω ότι σας ανήκει για να συνεχίσετε με το ίδιο ζήλο και με το ίδιο πάθος. Σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μου τιμή και και μπορώ να πω ότι η υπηρεσία, η Δημαία, έχει στη διάθεσή της μόνο 70 άτομα προσωπικό για όλη την Ελλάδα. Εμείς ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων έχουμε τάξει τη βοήθεια και νομίζω ότι θα την έχετε. Και συμφωνεί όλη η Διοικητική Επιτροπή. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια με το δικό σας θερμό χειροκρότημα να αναλάβει ο κύριος Μελισσινός να έρθει στο βήμα. Ελάτε, μείνετε μαζί μας, μείνετε εσείς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε των Επιμελητηρίων, κύριε Ευρωβουλευτή, κύριοι βουλευτές, αγαπητές κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνετε στην υπηρεσία μου και σε μένα που προείσταμε σε αυτήν και σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για τη φιλοξενία στην όμορφη πόλη της Κατερίνης και στην Πιερία. Όπως που είπε και ο κύριος Πρόεδρος, η Δημαία δημιουργήθηκε εδώ περίπου και 22 μήνες, τον Αύγουστο του 20. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπό τον Υπουργό μας τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, με σκοπό να ενισχύσουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, να ελέγξουμε την αγορά, την προστασία του καταναλωτή. Δεν θα σας κουράσω, θα πω επιγραμματικά 7 σημεία τα οποία έχει η Δημαία ως σκοπό. Το ένα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας. 2. Η προστασία του καταναλωτή από επικίνδυνα παράνομα αγαθά και υπηρεσίες που διακινούνται και προσφέρονται στο εσωτερικό της χώρας. 3. Στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας μέσω της καταπολέμησης των παράνομων κυκλωμάτων, εμπορίας και διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών.
4. Στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. 5. Στη δημιουργία υπεραξίας των εμπορικών σημάτων. 6. Στην αύξηση των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων. Και τέλος, στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. Όραμά μας είναι η ΔΜΕΑ, η Διυπηρεσική Μόναδα Ελέγχου Αγοράς, να αποτελέσει ένα πρότυπο αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού ως προς την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου που ανθεί στις μέρες μας, και τη διασφάλιση της εύρυθμης και νόμιμης λειτουργίας της αγοράς, με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή, της υγιούς επιχειρηματικότητας και της εθνικής οικονομίας και ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία στιγμή αυτή. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σιγά σιγά να κατέβουμε. Ωραία. Κύριε Χατζηχριστοδούλου, δεν φεύγετε, είστε στο βήμα. Δεν σας αφήνουμε. Όλοι οι πρόεδροι να αποχωρήσουν. Ναι, η γιορτή σας σήμερα έχετε δουλειά. Ναι. Λοιπόν. Συνεχίζουμε, ναι. Πρόεδρε. Έχετε κι άλλους εκλεκτούς καλεσμένους. Με τον κύριο Μακρυτά. Α, ναι. Δεν κύριε. Δεν θυμάται ο πρόεδρος. Όχι. Α, θυμάται. Ο πρόεδρος δεν θυμάται. Είναι δυνατόν ο πρόεδρος να μην θυμάται. Να ανοίξει να συμβουλευτεί τα χαρτιά του. Καλώ τον εκπρόσωπο του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Γεώργιο Μαυρωματά. Να πρωτά. Για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Μαυρωτά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα, και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου έτσι να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κυβέρνησης του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτό που θα ήθελα από τη θέση μου να πω ως Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού είναι ότι και η επιχειρηματικότητα είναι ένα είδος αθλητισμού. Έτσι το βλέπω κι εγώ, και χαίρομαι πολύ που εδώ βραβεύουμε πραγματικά κάποιους πρωταθλητές σε ένα δικό τους πεδίο. Είναι αυτή η ανάσα που χρειάζεται η χώρα μας προκειμένου να μπορεί να τα απεξέλθει μετά από διάφορες δοκιμασίες που έχει περάσει, το πώς θα σηκώσει κεφάλι ο ιδιωτικός τομέας σε συνεργασία, βέβαια, όπως είδαμε, ακούσαμε και από τον Υπουργό, από τον κύριο Γεωργαντά, και με τη στήριξη της πολιτείας, αλλά εδώ είναι η προστιθέμενη αξία, και ιδιαίτερα σε μια περιοχή που έχει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έρχομαι από τις απονομές στο Olympus Marathon, ένα κομμάτι του αθλητικού τουρισμού, το οποίο και αυτό πρέπει να το δούμε στην περιοχή με πολύ έτσι ιδιαίτερη θέρμη. Να δώσω συγχαρητήρια εκ προημίου σε όσους θα βραβευθούν, να ευχηθώ μια καλή βραδιά και καλή συνέχεια στην εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Μείνετε λίγο μαζί μας, κύριε Μητσοτάκη. Θα ξεκινήσουμε, ναι. Και θα ήταν τιμή μας η πρώτη βράβευση να γίνει από εσάς. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την Διοζοκάτ. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για μια σύγχρονη εταιρεία με μεγάλη παράδοση. Είναι η βιομηχανία ζωοτροφών Διοζοκάτ, που ιδρύθηκε το 1996, αλλά ξαναγεννήθηκε πριν από 16 χρόνια ο Δημήτρης Τριανταφύλου, που ήδη δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στον κλάδο, αποφάσισε να επενδύσει σε ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα των Βαλκανίων στον χώρο των ζωοτροφών.
Η ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής αγγίζει τους 500 τόνους και η αποθηκευτική δυνατότητα του σιλό αγγίζει τους 40.000 τόνους. Διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο τμήμα επιστημόνων που απαρτίζεται μεταξύ άλλων από κτηνιάτρους, γεωπόνους, ζωοτέχνες, οι οποίοι παρέχουν λύση και βεβαίως βάζουν το λίθο της κάθε επιτυχίας. Καλούμε λοιπόν τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Δημήτρη Τριαδαφύλου, να έρθει στο βήμα για την απονομή και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Αλέξανδρο Τριαδαφύλου, με το δικό σας χειροκρότημα. Και βέβαια θα παρακολουθούμε και το βίντεο. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και μακροβιότερες βιομηχανίες ζωοτροφών στα Βαλκάνια. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί 95 άτομα, 15% παραπάνω σε σχέση με την περσινή χρονιά, όπου οι πωλήσεις της κυμάθηκαν στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι φετινές πωλήσεις κυμαίνονται σήμερα με ρυθμούς στα 30 εκατομμύρια ευρώ και συνολικές πωλήσεις σε τόνους γύρω σε 70.000 τόνους. Η εταιρεία αποτελεί μια καινοτόμο στον κλάδο της, η οποία έχει υλοποιήσει τα τελευταία 12 χρόνια τρία αναπτυξιακά προγράμματα. Το τελευταίο αφορούσε εξυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, αναδιάρθρωση του στόλου φορτηγών της εταιρείας, καθώς και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου. Το συνολικό έργο κόστισε 2 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα ετοιμάζουμε πυρετοδό στο επόμενο, το οποίο θα είναι ύψος 5 εκατομμύρια ευρώ και θα αφορά επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου. Στόχος της εταιρείας είναι η εμπορία και η παραγωγή αναβαθμισμένων ποιοτικά προϊόντων, η άμεση εξυπηρέτηση των συνεργατών μας, καθώς και η βελτίωση της υγείας και της ευζωίας του ζωικού κεφαλαίου της χώρας μας. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο κύριο Χατζηχριστοδούλου, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου για την Βράβευση. Μας τιμά ιδιαίτερα. Δικό σας χειροκρότημα είναι πολύ σημαντικό. Φωτογραφία μας. Ελάτε στο κέντρο, παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχοντας υλοποιήσει 11.418 έργα σε 523 πελάτες, η Διορόλα ΒΕΕ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες βιομηχανίες μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα. Βασική αρχή της εταιρείας είναι να παράγει σωστά προϊόντα κάτω από ελεγμένες και πιστοποιημένες ποιοτικές και τεχνικές διαδικασίες, χρησιμοποιώντας πάντα άριστες πρώτες ύλες. Και το έχει καταφέρει με μεθοδικότητα και προσήλωση στο στόχο, ο οποίος περιγράφεται από την ίδια την εταιρεία ως εξής. Για κάθε προϊόν που παράγει η Διορόλ πρέπει να έχει καταφέρει να αυξήσει στο μέγιστο τα πλεονεκτήματα και ταυτόχρονα να έχει μειώσει στο ελάχιστο τα μειονεκτήματά του προς όφελος του χρήστη του προϊόντος. Να παρακολουθήσουμε το βίντεο. Η Διορόλ είναι βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών με εξειδίκευση στον τομέα παραγωγής προϊόντων ασφάλειας, ρολών και πτυσσόμενων κάγκελων, καθώς και πολύσπαστης πόρτας οροφής από πάνελ πολυουρεθάνης, τα οποία προορίζονται για οικιακή και βιομηχανική χρήση. Ιδρύθηκε το 1989 από τον Δαμιανό Γκουσμπούρη, Αθανάσιο Γκουσμπούρη, Ευστάθιο Μιστρίδη και Στυλιανό Ταγκαλίδη. Παρακαλώ την Ευρωβουλευτή κυρία Μαρία Σπυράκη να με βοηθήσει στην απονομή. Στην εκτάσταση 10.000 τετραγωνικών μέτρων, στο 10ο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στον Κορινό Πιερίας. Και το βραβείο θα παραλάβει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας, κύριος Αθανάσιος Γκουσγκούρης. Παρακαλώ.
ξέρεις τι κάνει. Τα κάνει τόσο καλά που δεν χαλάνε, οπότε δεν έχει λεφτά από τα σέρβις. Όχι, όμως η αντεκτικότητα είναι στοιχείο της σύγχρονης παραγωγής. Σας ευχαριστώ, κύριε Κλώτημα, παρακαλώ. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπίτσο. Ναι, καλά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να με καλείτε κάθε χρόνο σε αυτή την εμβληματική τελετή. Θέλω να πω επίσης ότι ο εξυγχρονισμός του εξοπλισμού, η ψηφιοποίηση, η ενεργειακή αναβάθμιση, η δημιουργία μονάδων που καθιστά τις μικρές και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, παραγωγούς και καταναλωτές, δεν είναι πλέον εξωτικές προτάσεις, είναι η νέα πραγματικότητα που κάνει ανταγωνιστική την επιχειρηματικότητα στην πιερία μας. Και όλα αυτά, συγχαρητήρια Πρόεδρε, για όλο αυτό που κάνεις και για την όθηση που δίνεις στις επιχειρήσεις μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενη μας βράβευση. Ένα όνομα, μια ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία της οικογένειας Παγγέλα που ξεκινά να εμπλέκεται με τα Δημητριακά και το Αλεύρι πριν από 67 ολόκληρα χρόνια, όταν ο αείμνηστος Γεώργιος Παγγέλας από εργάτης σε ξένους μήλους ξεκινά τη δική του επιχείρηση που έμελε να αφήσει εποχή και να γίνει πανελλαδικά γνωστή για την ποιότητα των προϊόντων της. Σήμερα πρόκειται για μια ανώνυμη εταιρεία στην οποία δραστηριοποιείται πλέον και η τρίτη γενιά της οικογένειας. Να τη δούμε. Η εταιρεία Μύλη Παγγέλα ΑΕ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1955 με την επωνυμία Γεώργιος Παγγέλας και Σία Όντων ΕΕ. Η επιχείρηση σήμερα συμπληρώνει 67 έτη συνεχούς λειτουργίας. Είναι μια αμιγώς οικογενειακή επιχείρηση που περνάει από γενιά σε γενιά. Ο Γεώργιος Παγγέλας, ο παππούς μου και ιδρυτής της εταιρείας, ήταν η πρώτη γενιά. Μετά ακολούθησαν οι κόρες του και τώρα είμαστε η τρίτη γενιά, τα εγγόνια. Ο Μήλος Μύλη Παγγέλα έχουν δυνατότητα άλεσης, αλεστικής ικανότητας 120 τόνους το 24ωρο και διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δημητριακών 8 εκατομμυρίων κιλών, δηλαδή 8.000 τόνους ξυλών. Η επεξεργασία των δημητριακών γίνεται με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και επίσης υπάρχει πολύ αυστηρός έλεγχος τόσο κατά την παραλαμβή όσο και κατά την διάθεση των τελικών προϊόντων. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο της Πιερίας, τους απλούς πολίτες που τόσα χρόνια μας έχουν τιμήσει με την εμπιστοσύνη τους. Όλα τα προϊόντα της γκάμας μας, τόσο στη γενική όσο και στη χοντρική πώληση. Επίσης και το Επιμελητήριο Πιερίας για την εξαιρετική δουλειά που κάνει και για την δυνατότητα που έδωσε στην εταιρεία μας να προβάλλει την δραστηριότητά της. Συγχαρητήρια λοιπόν, καλούμε για την απονομή τον βουλευτή Ξενοφών Παραλιάκο και από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγγέλας, τον κύριο Γεώργιο Βαφόπουλο. Παρακαλώ πολύ, ελάτε. Ας παίζει μουσική από κάτω, καλάκι. Ελάτε. Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε. Επόμενη βράδυ. Η κορφή ΑΕ ξεκίνησε την πορεία της στη Γαλακτομία το 2003. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον κάτω Ιωάννη Πιερίας. Πρωταρχικός σκοπός της είναι να προσφέρει στην ελληνική οικογένεια γευστικά και υγιεινά γαλακτοκομικά προϊόντα άριστης ποιότητας, βασισμένα σε συνταγές που είναι κοντά στην παράδοση του τόπου μας. Η κορφή έχει επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Πρόσφατες επενδύσεις έχουν γίνει στον τομέα του στρατηγικού γιαουρτιού, η οποία πραγματοποιήθηκε λόγω της αυξανόμενης ζήτησης στην εγχώρια αγορά, αλλά και για την κάλυψη των αναγκών των πελατών εξωτερικού. Παράλληλα, η εταιρεία, εκτός από γαλακτοκομικά προϊόντα, παράγει και χυμούς φρούτων, ενώ ξεκίνησε μια νέα δραστηριότητα, τη ζυθοποιία.
Η νέα επένδυση της εταιρείας αφορά ένα ολοκληρωμένο εργοστάσιο παραγωγής και εμφιάλωσης μπύρας. Σε ένα ολοκαίριο χώρο έχουν τοποθετηθεί σύγχρονα μηχανήματα ζυθοποίησης και εμφιάλωσης μπύρας για φιάλη, κουτί και βαρέλι. Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2003. Η δυναμικότητα της εταιρείας και η παραγωγή της σε λίτρα είναι σήμερα ημερήσια γύρω στις 30.000. Δίνουμε σε όλη την Ελλάδα, κάνουμε και εξαγωγές στην Κύπρο, Γερμανία και σε κάποιες άλλες χώρες μικροποσότητες. Οι προοπτικές μας είναι πολύ καλές, έχουμε πάρα πολύ καλές τιμές με ποιότητα 5 αστέρων. Ο λόγος που έχουμε καλές τιμές κλπ. Είναι ότι έχουμε συμπτύξει το εργοστάσιο να κάνει πολλά είδη με το ίδιο προσωπικό και με πολλά μηχανήματα. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε και καλή ποιότητα και χαμηλότερες τιμές από τους άλλους. Η εταιρεία απασχολούνται αυτή τη στιγμή γύρω στα 40 άτομα. Έχουμε επενδύσει σε διάφορους τομείς όπως είναι το γάλα, το γιαούρτι, η χυμή και πρόσφατα βγάλαμε και την παραγωγή της μπύρας. Η οποία μπύρα, δόξα τω Θεώ, πάει πολύ καλά. Και αισιοδοξούμε ότι σε κάποια φάση θα μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο. Αλλά λόγω των συνθηκών τώρα κάνουμε λίγο σημειωτών για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Η δική μας εταιρεία καταρχήν είναι η οικογενειακή επιχείρηση. Δεύτερον, το προσωπικό είναι σαν να είναι η δική του επιχείρηση. Έχουμε οι σχέσεις προσωπικού διοίκησης είναι άριστες. Τρίτον, έχουμε συμπτύξει πάρα πολύ τα κοστολόγια λόγω των συνεργειών που κάνουμε με τις παραγωγές. Δηλαδή, η μπύρα βγαίνει γιατί έχουμε το γάλα και το γιαούρτι και τους χυμούς και έρχεται με τα ίδια μηχανήματα, μπορούμε να παράγουμε και το αντίστοιχο και με το ίδιο προσωπικό, αλλάζοντας κάποιες θέσεις στο προσωπικό. Με άλλα λόγια, δηλαδή, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ώστε να έχουμε χαμηλότερο κοστολόγιο παραγωγής. Ο άμεσος στόχος τώρα είναι να σταθεροποιηθούμε λόγω της καταστάσεως που υπάρχει τώρα και λοιπά, της αύξησης των πρώτων υλών, της αύξησης του πετρελαίου, του ρεύματος και λοιπά που είναι κατά κύριο λόγο, να κρατηθούμε όπως κρατηθήκαμε τόσα χρόνια πάνω στην κρίση και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε για την επένδυση του μέλλοντος που πάρα κάνουμε τώρα, τη δημιουργία μιας καινούργιας παραγωγής, σε ενέργεια δηλαδή, με βάση το υδρογόνο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πραγματικά εξαιρετικά. Λοιπόν, παρακαλώ την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νομού Πιερίας, την κυρία Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, να έρθει να μας βοηθήσει στην απονομή του βραβείου, το οποίο θα παραλάβει ο ιδρυτής της κορφής, κύριος Νικόλαος Τριφταρίδης. Με ένα χειροκρότημα σας, βέβαια. Αυθόρμητο, έτσι. Αφιβορές μπύρες, ωραίο γάλα, τι να σας πω τώρα. Και έχουν να απορροφήσουν, είπε ο κύριος Πιφταρίδης, αλλά έχουν και τα υλικά, τις συσκευασίες. Όλες, όταν λέμε στις πρώτες ύλες, δεν είναι μόνο για να παρακτεί το προϊόν. Αλλά μου αρέσει που επεκτείνονται και λέει, δεν θα σταματήσουμε, θα προσπαθούμε να επενδύουμε από αυτά που κερδίζουμε, σωστά, κύριε Πιφταρίδη, για να συνεχίσει να υπάρχει βιωσιμότητα. Συγχαρητήρια που καταφέρνετε και αναπτύσσεστε, ελάτε. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Στην ίδια γραμμή παραγωγής όλα αυτά. Μπράβο. Ελάτε στο κέντρο. Στο κέντρο. Εγώ βάζω το μικρόφωνο ως κονάκι πολύ γρήγορα, θέλει να σας πει. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους συμπολίτες μου επιχειρηματίες και να τους διαβεβαιώσω ότι και εγώ προσωπικά και όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές αλλά και η κυβέρνηση αυτή καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου και φυσικά του επιχειρηματικού κόσμου της ελληνικής περιφέρειας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην ελληνική περιφέρεια. Να είστε καλά, υγεία και πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, πρότυπος γαλακτοβιομηχανία Πιερίας Γκούστο Ντέρι. Επόμενη λοιπόν βράβευση. Παράγει επί σειρά ετών τυροκομικά προϊόντα και πιο συγκεκριμένα λευκά τυριά, κίτρινα τυριά, τυριά τυρογάλακτος και αναπληρώματα τυριών. Ενώ ειδικεύεται σε προϊόντα food service. Η εταιρεία ξεκίνησε το 2004 και έχει καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να διακριθεί στο χώρο παρέχοντας υψηλού επίπεδου γαλακτοκομικά προϊόντα και υπηρεσίες, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους παραγωγής. Η διοίκηση της εταιρείας έχει εμπειρία άνω των 30 ετών στον κλάδο και ακολουθεί πιστά το τρίπτυχο ποικιλία προϊόντων, υψηλή ποιότητα, σεβασμό στο περιβάλλον από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της. Να τη δούμε.
εταιρεία Disco Dairy ιδρύθηκε το 2001. Οι αρχικές της εγκαταστάσεις δεν είναι, όπως είναι, δεν είναι εδώ που είναι οι σημερινές. Το 2007. Όχι αυτό, αυτό. Το δούμε τώρα. Έγινε η μετεγκατάσταση στις σημερινές μας εγκαταστάσεις και από τότε ξεκινήσαμε την παραγωγή γαλακτοκομικών αλλά και μη γαλακτοκομικών προϊόντων. Σήμερα η εταιρεία εξάγει σε 28 χώρες, καλύπτοντας το 100% του συνολικού κύκλου εργασιών για το, όσον αφορά το 2021. Σκοπός μας και στόχος μας είναι να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε το 60% του συνολικού τζίρου για το 2022. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον πατέρα μας και τρέχει αυτή τη στιγμή από εμένα και τα αδέλφια μου. Έτσι λοιπόν, καλούμε να έρθει να παραλάβει το βραβείο της η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος, η κυρία Σοφία Σακινίδου, από τον βουλευτή, τον κύριο Σάββα Χιονίδη. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ελάτε, κύριε Χιονίδη. Συγχαρητήρια για την ανάπτυξη από το 2004. Είναι πραγματικά κατόρθωμα να μπορείς να αναπτύσσεις τόσο γρήγορα και να πηγαίνεις καλά. Το βλέπουμε και το ξέρουμε. Μέσα σε μια περίοδο ναι, ναι. Πρόλαβε λίγα καλά χρόνια. Δύο, αλλά μετά όλα πάνε πολύ καλύτερα, νομίζω. Ελάτε. Ελάτε, κύριε Χιονίδη. Χαιρετάτε μετά, κύριε Χιονίδη. Χαιρετάτε τους φίλους μετά. Ναι. Ελάτε, κύριε Χιονίδη, στο κέντρο. Και εσείς, κύριε Πρόεδρε. Μπράβο σας. Η βιομηχανία Εργοπάρκ ιδρύθηκε το 1996. Α, σας έδωσε το λόγο. Θα μου το δώσει. Α, ωραία, ωραία. Μας συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Θέλω να πω, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι είναι σημαντικό αυτές οι γιορτές. Είναι γιορτές περηφάνειας για μας τους Πιερείς και τους Έλληνες και είναι και ενέσεις αισιοδοξίας, γιατί η Ελλάδα είναι εδώ, η Ελλάδα δουλεύει, η Ελλάδα παράγει, μόνο που δεν το ξέρουμε. Εύλογες κυγκρίνιες, αλλά ας δούμε την άλλη πλευρά της Ελλάδας να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Και θα ήταν πολύ σημαντικό, αγαπητέ Πρόεδρε, που είσαι και υπεδραστήριος και αποτελεσματικός και εσύ και η διοίκηση, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βίντεο με κάθε επιχείρηση, όχι για κανέναν άλλο λόγο, να μάθουμε ότι πραγματικά και παράγουμε και μπορούμε πολύ καλύτερα από πάρα πολλούς στο εξωτερικό. Πάντα επιτυχίες. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε γρήγορα. Λοιπόν, η βιομηχανία Εργοπάρκ ιδρύθηκε το 1996 και δραστηριοποιείται στην κατασκευή χαρτοτελάρων, χαρτοκιβωτίων και άλλων παρενθερών υλικών συσκευασίας με κύριο υλικό το κυματοειδές χαρτόνι και γνώμονα την ικανοποίηση ακόμη και των πιο απαιτητικών πελατών. Η προσεκτικά οργανωμένη παραγωγή, όλα τα στάδια της οποίας επιβλέπονται από εξειδικευμένο προσωπικό, εγγυάται την απόλυτη αξιοπιστία των προϊόντων και τη βέλτιστη σχέση μεταξύ τιμής και ποιότητας. Επιπλέον, η Εργοπάκ παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση τόσο σε παραδοσιακά όσο και σε καινοτόμα έργα συσκευασίας με την εκπλήρωση των προτύπων που καθορίζονται από τις ευρωπαϊκές αγορές. Από το σχεδιασμό έως την παράδοση, η εταιρεία προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Εδώ και λίγους μήνες η εταιρεία έχει μεταφερθεί σε νέα ιδιόκτητη έδρα στον κάτω Άγιο Ιωάννη. Παρακαλώ να δούμε το βίντεο. Η Εργοπάκ ιδρύθηκε το 2003 από τον πατέρα μου τον Αθανασίου Γεώργιο και τη μητέρα μου Σιδηροπούλου Εθνοσύνη. Εγώ και αδερφή μου αποτελούμε τη δεύτερη γενιά της επιχείρησης. Η εταιρεία ασχολείται με την παραγωγή και διαμόρφωση χάρτινων τελάρων για φρούτα, καθώς και με την εμπορία υλικών συσκευασίας και παλαιτοποίησης φρούτων και λαχανικών. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην εμπορία υλικών συσκευασίας βιομηχανικής χρήσης. Η Εργοπάκ μεταφέρθηκε το 2022 σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 3.600 τετραγωνικών μέτρων στον κάτω Άγιο Ιωάννη Πιερίας και διαθέτει και ένα υποκατάστημα στην περιοχή της Λάρισας. Το εργατικό δυναμικό της εταιρείας
είναι 21 άτομα. Χρόνο με το χρόνο, η εταιρεία διαγράφει μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία παρά την οικονομική και υγειονομική κρίση των τελευταίων ετών. Στόχος μας είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και η απάντηση στις σύγχρονες απαιτήσεις της συσκευασίας. Παρακαλώ τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον κύριο Γεώργιο Παπαθανασίου, να έρθει να παραλάβει το βραβείο του και σε αυτό θα μας βοηθήσει η βουλευτής, η κυρία Σκούφα Μπέτη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Θεέ. Έλα. Καλησπέρα και από μένα. Εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και το ΔΣ του Επιμελητηρίου Πιερίας για τη σημερινή βραδιά βράβευσης ανθρώπων επιχειρηματιών της υγιούς επιχειρηματικότητας, ανθρώπων που μετά από δεκαετή και βάλε κρίση όχι μόνο αντέχουν, αλλά δημιουργούν και πρωτοπορούν. Έχουμε προτείνει δέσμη μέτρων, δεν θα αναφερθώ σήμερα. Τα θερμά μου συγχαρητήρια για όλους εσάς τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους που συμβάλλετε στη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη που τόσο έχει πολύ ανάγκη η χώρα μας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατεβαίνει και το μικρόφωνο από τους σύντομους χαιρετισμούς που είχαμε. Πάμε στην επόμενη. Λίγο πριν πάμε, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Μητροπολίτη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνα, τον κύριο Γεώργιο, που μας τιμάει σήμερα εδώ με την παρουσία του. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε. Η αρχή έγινε το 1968 από την μικρασιά της Αγιαγιά Μαριγό για Πιτζή, που ξεκίνησε την ιδέα για τη δημιουργία μιας οικογενειακής επιχείρησης αυτοποιίας. Η συνέχεια ανήκει στο Μιλτιάδη Γιαπιτζή, ο οποίος το 1969 έφτιαξε το πρώτο ψωμί του αρτοποιείου της οικογένειας. Το 1985 παράγεται αυτό το προϊόν που έκανε διάσημο τον Άρτο Εφέσου. Η αγάπη για το ζυμάρι περνά σε αυτήν την οικογένεια από τον πατέρα στο γιο και σε κάθε γενιά μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Από τον παππού Μιλτιάδη Γιαπιτζή στο γιο του Γιάννη και από εκείνον πλέον στα παιδιά Μίλτο και Σταύρο. Η οικογένεια Γιαπιτζή κατάφερε να μπαίνει καθημερινά με την εταιρεία αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής Εφέσου σε περισσότερα από 4.000 νοικοκυριά του νομού Πιερίας. Να τους δούμε. Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1968. Από τότε είμαι ενεργός και στην παραγωγή μέσα στην επιχείρηση από παιδί 12 ετών. Το 1985 έχω αναλάβει τη διοίκηση και τη διαχείριση της επιχείρησης. Το 1993 έγινε το πρώτο οικοκατάστημα στην Κατερίνη και από εκεί και πέρα σταδιακά γίνανε όλα τα άλλα καταστήματα. Το 2012, μετά το τέλος των σπουδών του, ο μεγάλος μου γιος Μίλτος μπήκε στην επιχείρηση. Το 2016, ο δεύτερος ο γιος μου, ο Σταύρος, και αυτός, μετά το τέλος του σπουδών του, ήρθε και αυτός στην επιχείρηση. Πρωταρχικός στόχος του αδερφού και του γιος μου, βλέποντας το καθημερινό από όλα τον παλιό μας, ήταν η αποσυμφόρησή τους, παράλληλα όμως με την εξέλιξη της επιχείρησης. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στη σύγχρονη τάση που δημιουργούσαμε νέους τύπους καταστημάτων, που θα μπορούσαμε να δούμε τις νέες καταναλωτικές ομάδες και να καλύψουμε νέες ανάγκες.
Το 2021 μεταφερθήκαμε στις νέες ιδιώτες εγκαταστάσεις μας, όπου μας δίνουν δυνατότητα να επιτείνουμε τις προσωπικές μας κατηγορίες, αλλά ταυτόχρονα και να επεκταθούμε σε νέες αγορές ή σε νέα κανάλια διαδρομής, όπου αυτό ευρώδωσε και με μια καινούργια συνεργασία Φαρσάης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, καλούμε τον πρόεδρο και διευθύνων, ναι, ακριβώς, τον πρόεδρο και διευθύνων τα σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Γιαπητζή να έρθει εδώ και θα απονείμουν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πέλλας και εκπρόσωπος του πρόεδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ο κύριος Ιορτάνης Τσότσος. Ελάτε παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Ο υποφάντης είναι πολύ περιοριστικός. Θα με ανεχτείτε όμως για 2 λεπτά, όχι παραπάνω. Θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ για την ωραία εκδήλωση τόσο τον πρόεδρο όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά άλλο τόσο και τους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου που στήσαν αυτή την ωραία βραδιά. Τα θερμά συγχαρητήρια όμως σε όλες τις επιχειρήσεις που βραβεύονται σήμερα, γιατί είναι επιχειρήσεις που περάσαν 10 χρόνια μνημόνια, περάσαν πανδημία, ενεργειακό κόστος, πόλεμο Ουκρανίας, παρά τα αυτά όμως κατόρθωσαν να επιβιώσουν και να αναδειχθούν, να δώσουν ένα όραμα και σε άλλες επιχειρήσεις ότι οι δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν πάντα στη ζωή μας, όμως το θάρρος και η επιμονή μπορεί και τα ξεπερνάει. Συγχαρητήρια σε όλες τις επιχειρήσεις, διότι το μήνυμα που στέλνετε σήμερα από εδώ από την Κατερίνη προς όλες τις επιχειρήσεις της Ελλάδος είναι πολύ δυνατό. Είναι δυνατό ότι έτσι θα συνεχίσουμε, έτσι θα φέρουμε την ανάπτυξη, έτσι θα σώσουμε την οικονομία της Ελλάδος, έτσι θα δώσουμε θέσεις εργασίας, διότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι αυτές που δίνουν πραγματικά τις θέσεις εργασίας. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπισε ο κλάδος της εμπορίας αυτοκινήτων τα χρόνια της παρατεταμένης κρίσης, η Toyota Podas όχι μόνο άντεξε τους κλειδονισμούς, αλλά κατάφερε με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα να επεκτείνει το δίκτυό της και εκτός Πιερίας, διαγράφοντας σε πείσμα των καιρών αναπτυσσόμενη τροχιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Toyota Podas έχει απονεμηθεί το βραβείο ικανοποίησης Ευρωπαίων πελατών από την Toyota Motor Europe. Για να δούμε το βίντεο, παρακαλώ. Η εταιρεία Θανάσιος Πόδας ΑΕΠΣΙΛΟΝ, που έχω την ιδιαίτερη τιμή να εκπροσωπώ, δραστηριοποιείται από το 1987 με το ξεκίνημα στην Κατερίνη. Φυσικά όλοι γνωρίζετε την δραστηριότητά μας στο δραστήριο των αδερφών Πόδα. Και μετά το 2002 στη Βέρεια και το 2014 στην περιοχή της, των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου. Κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω είναι ότι μετά το 2010 που η αγορά αυτοκινήτων υπέστη κυριολεκτικά μια πυρηνική καταστροφή, καταφέραμε να κρατήσουμε σχεδόν αλόβητο το δυναμικό των ανθρώπων μας σε ό,τι αφορά τον αριθμό και επίσης με τις κινήσεις που κάναμε να αναπτύξουμε τη δραστηριότητα και να επεκταθούμε. Αυτό το καταφέραμε γιατί μας στήριξαν οι άνθρωποι μας, δηλαδή οι εργαζόμενοι μας, οι συνεργάτες μας που λέω εγώ, αλλά και η εμπιστοσύνη των πελατών ήταν τέτοια, η οποία μας έδωσε τη δύναμη να σταθούμε όρθιοι. Σε ό,τι αφορά το κύριο, το καθημερινό μας μέλημα είναι κάθε πελάτης μας να είναι χαρούμενος, ενθουσιασμένος που έχει συνεργασία μαζί μας. Αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος αγώνας, τον οποίο κάθε μέρα όλοι μαζί
προσπαθούμε να το πετύχουμε. Τα μέλη της δραστηριότητάς μας στην Κατερίνη και στην Πιερία υπήρξε στενή επαφή και επικοινωνία με το Μελητήριο Πιερίας, το οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερος εκ μέρους της εταιρείας για την ιδιαίτερη τιμή αυτή που μας κάνει σήμερα. Παρακαλώ τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Απόστολο Πόδα, να έρθει να παραλάβει το βραβείο του και σε αυτό θα μας βοηθήσει η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, η κυρία Μαυρίδου Σοφία. Έχουμε και μουσικό χαλί από πίσω από το κούτα, στον τάο. Ευχαριστώ λοιπόν, ένα τεράστιο ευχαριστώ και τώρα θα πάμε να γνωρίσουμε την κτηνοτοφρική Ολύμπου Σιρανίδη. Ιδρύθηκε το 1968 στο χωριό Πλατανάκια Πιερίας. Ελάτε. Επειδή θα έχουμε τον Περιφερειάρχη μετά γι' αυτό. Ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Αρχής και σαν Αντιπεριφερειακής Πιερίας, καταρχήν να σας καλησπερίσω, σεβεσμιότατε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, ο καθής με την ιδιότητά του. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να σας συγχαρούμε για ακόμη μια φορά, γιατί για αυτήν την εξαιρετική σημερινή δράση, εκδήλωση των βραβείων της βράβευσης των επιχειρηματιών, των βραβείων της επιχειρηματικότητας, και να πούμε ότι συνεχώς και καθημερινά ως Περιφέρεια μαζί με τον Απόστολο τον Τζιζικό θα είμαστε εδώ στηρίζοντας τον επιχειρηματία, τον συμπολίτη μας και δίνοντας μια άλλη διάσταση σε αυτό το οποίο κάνετε. Ο κόσμος του επιχειρήν μας χρειάζεται όλους, συγχαρητήρια σε όλους τους συμπολίτες μας, σε όλους τους επιχειρηματίες. Πάντα άξιοι. Καθίστε τώρα μαζί μας να κάνουμε και την επόμενη βράβευση. Περιμένετε. Γιατί θα βραβεύσουμε την πτηνοτροφική Ολύμπου Σιρανίδη 1968. Εγκαταστάσεις οι οποίες επιτρέπουν να μεγαλώσουν οι κότες αυγοπαραγωγής με ιδανικές συνθήκες για τη βιωσιμότητα του ζώου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η πνοτοφική είναι καθητοποιημένη μονάδα, άρα έχουμε παραγωγή αυγών και τροφή πουλερικών και το σύγχρονο οσκοπικό μηχάνημα εξελιγμένης τεχνολογίας προσφέρει στον καταναλωτή ένα εκλεγμένο και ποιοτικό προϊόν το οποίο φτάνει στο τραπέζι του μετά από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Να το γνωρίσουμε. Η επιχείρηση ξεκίνησε το 1968 από τον προπάπο Σιρανίδη Στέφανο με το γιο του Σιρανίδη Γεώργιο να δραστηριοποιείται στον κτηνοτροφικό τομέα με δύο θαλάμους, ένας θάλαμος για κρατοπαραγωγή και ένας για αυγοπαραγωγή. Στο μέλλον μπήκε η δεύτερη γενιά, ο πατέρας μου Σιρανίδη Στέφανος με το θείο μου Σιρανίδη Ιωάννη, οι οποίοι εξυγχρόνισαν τη μονάδα και έκαναν και άλλους θαλάμους αυγοπαραγωγής και κρατοπαραγωγής. Μπαίνοντας η τέταρτη γενιά, εγώ, ο αδερφός μου και ο ξάδερφός μου στην επιχείρηση, εξυγχρονίσαμε πλήρως τα μηχανήματά μας και κατά αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να είμαστε στην ελληνική αγορά από τις δυναμικές επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η δυναμικότητα της επιχείρησής μας είναι 40.000 αυγά ημερησίως, παράγουμε και βάζουμε και τα πουλάμε απευθείας στο νομό Πιερίας, στους γύρω νομούς και έχουμε και υποκατάστημα στην Αθήνα και να εξυπηρετούμε την πρωτεύουσα της χώρας. Το 2017 ολοκληρώσαμε το σκοπικό μας κέντρο που έχουμε βάλει ένα από τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στη χώρα και περιμένουμε τώρα τον αναπτυξιακό νόμο για να κάνουμε άλλες 40.000 κότες που σημαίνει ότι διπλασιάζουμε τη δυναμικότητα της επιχείρησης. Εκ μέρους της κτηνοτροφικής Ολύμπου Σιρανίδη θα ήθελα να ευχαριστήσω το Επιμελητήριο Πιερίας για τη σημερινή διάκριση. Καλούμε λοιπόν να παραλάβει το γραφείο του, τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Στέφανο Σιρανίδη. Κύριε Σιρανίδη, ελάτε παρακαλώ. I'm a bird of the sky.
δραστηριοποιείται στην Κατερίνη ως οικογενειακή επιχείρηση 68 χρόνια αδιάλειπτα και είναι η παλαιότερη επιχείρηση του νομού Πιερίας στο χώρο της οικοδομής, αναπτυσσόμενη με ταχείς ρυθμούς. Το πρώτο κατάστημα λειτουργήσε στην Κατερίνη το 1954 από τον Θεόδωρο Βροντινό. Το 1983 ανέλαβε την επιχείρηση ο γιος του Χρήστος Βροντινός. Από το 2008 η Βροντινός Μικές εργάζεται σε νέες εγκαταστάσεις 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο πρώτο χιλιόμετρο της περιφερειακής εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Παρακαλώ να δούμε το βίντεο. Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1954 από τον πατέρα μου Θεόδωρο Βροντινό, ο οποίος μου παρέδωσε τα ηνία το 1995 και από εκεί και πέρα συνέχισα τον δικό μου δρόμο. Το 2008 έγιναν οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού. Από τότε περάσανε 13 χρόνια, δύσκολα χρόνια λόγω της κρίσης. Μετά από κάποιες δυσκολίες της επιχείρησης μέσα στην κρίση, επανήλθε και τραβάει το δρόμο αναδικά εδώ και μια εξαετία. Η επιχείρηση απασχολεί 21 άτομα σήμερα, διαθέτει τμήμα εργαλείων σιδηρικών, τμήμα υδραυλικών, χρωμάτων και οικοδομικών υλικών. Παράλληλα υπάρχει ένα συνεργείο για να υπηρετήσει τις επισκευές των εργαλείων που τυχόν έχουν χαλάσει της επιχείρησης και συνεχίζουμε αυτόν τον δρόμο όσο μπορούμε πιο δημιουργικά, παρόλο που πάλι ζούμε σε μια περίοδο κρίσης. Έχει δημιουργήσει ένα τμήμα ISO, το οποίο αναπτύσσει και επενδύει επάνω στο κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου, θεωρώντας ότι είναι το μέλλον της αγοράς, διατηρώντας βέβαια και αυξάνοντας το φυσικό κατάστημα. Η επιχείρηση έχει τα κειμήλια του πατέρα μου, έχουμε την πινακίδα και όλα τα εργαλεία του πατέρα μου και ελπίζουμε να τα κληρονομήσουν και τα παιδιά μου, τα οποία περιμένω σε κάποια χρόνια συνεχίσουν. Λοιπόν, το βραβείο θα παραλάβει ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής, κύριος Χρήστος Βροντινός, και σε αυτό θα μας βοηθήσει ο Δήμαρχος Δύο Ολύπου, κύριος Γερολιόλος Ευάγγελος. Η διαδοχή έχει ετοιμαστεί, είναι εδώ πέρα οι διάδοχοι. Παρακολουθούν, βλέπουν πώς γίνεται όταν κοπιάζεις. Έχει από το κλάψει το τραπέζι. Είναι έτοιμα τα εγγόνια, τα δισέγγωνα. Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε το διαμάντι. Πάμε να γνωρίσουμε τον Πέτρο Τεζή, ο οποίος πριν από 50 χρόνια ήταν μέσα στην οικογενειακή επιχείρηση, σε αυτό το καθαριστήριο, στο Αιγίνιο, που έφτιαξε ο πατέρας του. Και μάλιστα αυτό που θυμάται είναι ότι το πρώτο σίδερο το οποίο χρησιμοποιούσανε, αν είναι δυνατόν, είχε κάρβουνο μέσα. Με κάρβουνο σιδερού να πω. Από τότε όμως μέχρι τώρα, αν θέλετε να δείτε τι άλλαξε, τα άλλαξε όλα. Πάμε να το δούμε. Η πρώτη παρουσία της έγινε στο Αιγίνιο, όχι στο συγκεκριμένο χώρο και με μέσα πολύ πιο παραδοσιακά, θα έλεγα, με ένα σίδερο με κάρβουνο. Κάποια περίοδο δεν υπήρχε και ρεύμα. Το 1963 ο πατέρας μου έκανε εδώ το καθαριστήριο, από το οποίο από το 1963 λοιπόν και δεύτερον λειτουργεί αδιάλειπτα. Εγώ από το 1987 έχω πάρει στην κατοχή μου το καθαριστήριο και ασχολούμαι όλα αυτά τα χρόνια με το είδος αυτό. Η παρουσία μου όμως στο καθαριστήριο μπορώ να πω ότι είναι
κοντά στα 50 χρόνια, γιατί και μικρός όταν ήμουν αναγκαστικά έπρεπε να βοηθήσω στην διαχείριση του μαγαζιού και κατά κάποιο τρόπο έχω γαλουχηθεί και έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτό το χώρο. Οι ανάγκες της επιβίωσης, όταν μάλιστα έχεις και μια πενταμιλή οικογένεια, σε αναγκάζουν να πεις και σε άλλους χώρους όταν δεν καλύπτονται οι ανάγκες και τα έξοδα που αναγκαστικά υπάρχουν σε μια οικογένεια. Αυτό με έκανε να ασχοληθώ με τα βιοτεχνικά ρούχα, δημιουργώντας μια μονάδα πλυντηρίων και για μια δεκαετία είχαμε συνεργασίες με τη Θεσσαλονίκη. Όταν οι βιοτεχνίες σιγά σιγά σταματήσαν να λειτουργούν, χρειάστηκε να βρούμε έναν άλλο τρόπο να αυξήσουμε το εισόδημά μας. Αυτός ήταν να δημιουργήσουμε την σχέση μας με την εστίαση μέσα από τα τραπεζομάντιλα, τα οποία είναι δικά μας και τα νοικιάζουμε και με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια καθημερινή σχέση με τον επαγγελματία. Οι ανάγκες της Γκοκυράς επεκτείνονται όλα τα χρόνια και δεν ήταν δυνατόν να μην μπούμε κι εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, κάνουμε πολύ καλές συνεργασίες με τα πιτοκαθαριστήρια και μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το πελατολόγιο μας και όχι μόνο, και στο χώρο αυτό. Λοιπόν, καλούμε για τη βράβευση τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, ο κύριος Αναστάσιος Μανουαλάς και βεβαίως ο κύριος Θερζής. Έλατε. Εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης μην αρχίσουμε να ψάχνουμε τέτοια σίδερα με κάρβουνα και ξέρεις ήταν βαρύ, δεν ήταν ένα αυτή. Η ώρα την πισίνα εδώ πέρα μπροστά από τη μία από τις 105 που έχει το ξενοδοχείο. Η Global Polychemicals ιδρύθηκε το 2005 με κύριο αντικείμενο την παραγωγή χημικών προϊόντων επεξεργασίας νερού υψηλών προδιαγραφών, ποιότητας και τυποποίησης. Στο πρώτο στάδιο της λειτουργίας της, η παραγωγή επικεντρώθηκε στα χημικά προϊόντα πισίνας. Έχοντας μια εμπειρία 30 ετών στους τομείς σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης πισίνας, προχώρησε στο σχεδιασμό και παραγωγή μια σειρά προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις για αποτελεσματικότητα, ασφάλεια των λιουμένων, ασφαλή αποθήκευση μεγάλης διάρκειας σε απαιτητικούς αποθηκευτικούς χώρους και οικονομία, ακολουθώντας πιστά τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές. Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι ο ιδρυτής της, Θωμάς Κομπατσιάρης, επέλεξε να επενδύσει στον τόπο του, δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Πιερίας. Για να δούμε το βίντεο. Η εταιρεία Global Polychemicals ΑΕ δραστηριοποιείται από το 2005 στο κομμάτι της παραγωγής των προϊόντων επεξεργασίας νερού, έχοντας ως υπόβαθρο μια 30ετή εμπειρία πάνω στην κατασκευή μονάδων βιολογικού καθαρισμού και κολυμβητικών δεξαμενών. Στόχος της εταιρείας ήταν εξ αρχής η δημιουργία ενός υψηλών προδιαγραφών προϊόντος που θα ακολουθεί όλα τα νομικά πλαίσια, όχι μόνο τα εγχώρια αλλά και τα ευρωπαϊκά. Μέσα από σκληρή δουλειά καταφέραμε και πετύχαμε να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων που αφορούν τη φροντίδα του νερού της πισίνας. Φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και το Γενικό Χημείο του Κράτους. Η μονάδα εδώ είναι αδειοδοτημένη επίσης, αδειοδοτημένος παραγωγός από τους δύο οργανισμούς κρατικούς που προανέφερα και απασχολούνται γύρω στα 10 άτομα από την τοπική κοινωνία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που οι κόποι μας αναγνωρίζονται και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Επιμελητήριο Πιερίας για την βράβευση. Για να έρθει η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος κυρία Μαριέτα Κομπατσιάρη να τη δούμε και από κοντά και σε αυτό στην απονομή του βραβείου θα μας βοηθήσει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο κύριος Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Έχω λίγο τύρα. I'm gonna go.
Πάμε δίπλα στον πρόεδρο. Στους φωτογράφους, παιδιά, η φωτογραφία δική σας. Να δείτε το βραβείο, κύριε Κωνσταντόπουλο. Έλα, έλα κύριε Κωνσταντόπουλο. Ιδιαίτερα μας χαρακτήρια, μόνο εάν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μπουν σε πρώτο πλάνο, μόνο τότε πραγματικά θα καλυφθεί αυτό το μεγάλο χάσμα που υπάρχει μεταξύ μεγάλων και μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στο κομμάτι της εξωστρέφειας. Με τέτοιες εκδηλώσεις, όταν ξέρουμε να τιμάμε πραγματικά τη ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μόνο τότε μπορούμε να έχουμε ένα μέλλον και εξωστρέφεια να δει ακόμη καλύτερες μέρες. Σας ευχαριστώ. Είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Να γνωρίσουμε την επιχείρηση Μάρμαρα Μπουρονίκος. Ιδρύθηκε το 1990 από τον Νικόλαο Μπουρονίκο και δραστηριοποιείται στην εμπορία και την επεξεργασία μαρμάρων και γρανιτών. Διαθέτει μοναδική ποικιλία και άριστη ποιότητα μαρμάρων και γρανιτών ελληνικής και παγκόσμιας προέλευσης. Άξιος διάδοχος, θέλω να σας πω, του Νίκου, είναι ο γιος του Βασίλης, που διαδέχεται τον πατέρα του και στην επιχείρηση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του. Οικογενειακή επιχείρηση, να τη δούμε. Η οικογένειά μας με τον τομέα των μαρμάρων ξεκίνησε το 1975, όπου ο πατέρας μου, ο Νίκος Μπουρονίκος, ασχολήθηκε με την τοποθέτηση μαρμάρων και γρανιτών στις οικοδομές. Ύστερα από 15 χρόνια εμπειρία, το 1990 περίπου, αποφάσισε να ιδρύσει την επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρων, μια μεταποιητική επιχείρηση δηλαδή. Διαθέτουμε επίσης μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και υλικών και μαρμάρων και γρανιτών. Εισάγουμε και εξάγουμε και μαρμαρά και γρανίτη στα οποία επεξεργαζόμαστε εμείς στο εργαστήριό μας. Και επίσης μπορούμε να φέρουμε εις πέρας οποιαδήποτε κατασκευαστική εφαρμογή αφορά το μάρμαρο ή το γρανίτη. Οι δουλειές που μπορούμε να διεκπαιρεώσουμε πάνω σε μάρμαρο και γρανίτη αφορούν σκάλες, δάπεδα, πάγκους κουζίνας, πάγκους μπάνιων, επενδύσεις στα τζάκια, επενδύσεις σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, διάφορες χαράξεις ή διάφορες υπηρεσίες επάνω στα μνημεία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβουλίο του Επιμελητηρίου Πειρίας για την τιμή που μας κάνανε να μας βραβεύσουν. Μπράβο, συγχαρητήρια. Βασίλη, θέλω να έρθεις εδώ μαζί μας τώρα, μια που είσαι πολύ κοντά μας, και ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Πειρίας, ο κ. Γιάννης Πέιτης. Ελάτε, κύριε Πέιτη. Ο Νίκος να έρθει, γιατί δεν έρθει μόνο ο Βασίλης. Γιατί ο Βασίλης είναι. Όχι, και οι δύο. Και ο Νίκος και ο Βασίλης Μπουρονίκος. Να σας πω δεν πούμε. Γεια σας. Πρόκειται για μία μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει παγκόσμιο κωδικό κατασκευής οχημάτων και επικεντρώνεται στην κατασκευή παλαιών μοντέλων και αντιγράφων αυτοκινήτων, καθώς και σε βελτιώσεις αυτών. Η παρουσία της εταιρείας στο Παγκόσμιο Σαλόνι της Γενέβης το 2019, δίπλα σε αυτοκινητοβιομηχανίες κολοσσούς, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις για την ποιότητα κατασκευής των αυτοκινήτων που παράγει η RCH Automobile.
Παρά τα automotive, με συγχωρείτε, παρά τα κίνητρα που δόθηκαν στον Ηλία Γαγανέλη να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας στο εξωτερικό, ο ίδιος επέλεξε να παραμείνει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Πιερία. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευή των αυτοκινήτων γίνεται στην Ελλάδα από την αρχή μέχρι το τελικό στάδιο, χωρίς τη χρήση έτοιμων kit που προέρχονται από το εξωτερικό. Για να δούμε το βίντεο. Η εταιρεία RCH Automotive ιδρύθηκε το 2008. Ξεκινήσαμε να κατασκευάζουμε τα RCH356 και RCH550. Την εταιρεία την ξεκίνησε ο πατέρας μου, Ηλίας Γαγανέλης. Όλο αυτό το ξεκίνησε διότι βρισκόταν και μεγάλωσε στη Γερμανία, όπου εκεί κατασκεύαζε και έκανε περίπου την ίδια δουλειά. Ασχολιόταν πάνω στην κατασκευή αυτοκινήτων. Έτσι, όταν πήρε την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα, ήθελε να ξεκινήσει να δημιουργεί και εδώ αυτά τα αυτοκίνητα. Έχουν κατασκευαστεί μέχρι στιγμής 250 αυτοκίνητα, τα οποία είναι, όπως σας είπα προηγουμένως, τα 356 και τα 550. Οι πελάτες μας είναι λάτρες των αυτοκινήτων, είτε είναι συλλέκτες, είτε είναι γνώστες του ρετρό αυτοκινήτου. Είναι άτομα τα οποία το αγαπούν πάρα πολύ. Για παράδειγμα, υπάρχουν πελάτες οι οποίοι μπορεί να έχουν αγοράσει ένα αυτοκίνητο από την εταιρεία μας, είτε να έχουν το γνήσιο αυτό το αυτοκινήτου και να έχουν το δικό μας για να βγαίνουν βόλτες, για παράδειγμα, είτε απλά το έχουν βάλει και μέσα στο σαλόνι τους απλά και μόνο για να το βλέπουν. Το κόστος των αυτοκινήτων μας ξεκινάει των 60.000 ευρώ CFPA και μπορεί να φτάσει ανάλογα με τα έξτρα τα οποία θα προσθέσει ο πελάτης στο αυτοκίνητο. Έχουμε προσέξει πάρα πολύ την κατασκευή του αυτοκίνητου όλα αυτά τα χρόνια. Κοιτάμε για παράδειγμα να τα φτιάξουμε όσο πιο στιβαρά γίνεται, έτσι ώστε να είναι ασφαλή στο δρόμο. Διότι τα αυτοκίνητά μας μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 200 με 220 χιλιόμετρα. Οπότε σε περίπτωση τρακαρίσματος ή οτιδήποτε συμβεί στο αυτοκίνητο, ο άνθρωπος ο οποίος το οδηγάει και είναι μέσα σε αυτό να είναι ασφαλής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της RCH Automotive, το Επιμελητήριο Πιερίας, για τη βράβευσή μας. Παρακαλώ τον Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου, τον κύριο Κόκκινο Αθανάσιο, να έρθει να μας βοηθήσει στην απονομή και το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Σωκράτης Γαγανέλης. Ενθουσιάστηκα, Νίκο. Ποιος είπε ότι δεν βγάζουμε αυτοκίνητα. Μπράβο μας. Και αυτοκίνητα βγάζουμε, όχι μόνο ελαιόλαδο. Τι όμορφα αυτοκίνητα. Τι όμορφα. Πραγματικά όμορφα. Να σας κάνουμε μια βόλτα μετά, το έχουμε απ' έξω. Από και αυτοκίνητο, πάμε μια βόλτα. Εκείνο το κενό που υπάρχει μπροστά από την πισίνα ένα μοντέλο, να ξέρετε. Μην χαμογελάτε, δεν μου χαμογελάτε. Έτσι γίνεται στα σαλόνια του κινητού. Συγχαρητήρια με το δικό σου χειροκρότημα, παρακαλώ πάρα πολύ. Κορίτσο, το ξέρεις, είμαι από την Κατερίνη και ξέρω από καλό λάδι, το ξέρεις. Το ξέρει το μυστικό Ιμπέρια με την Τεραναίο, που εδρεύει στην Γανόχωρα του Δήμου Κατερίνης, είναι ένα από τα λίγα ελαιοτριφεία της περιοχής που χρησιμοποιεί συνθήκες ψυχρής έκθεσης. Αυτό σημαίνει ότι το λάδι αφενός φτάνει σε πολύ καλή ποιότητα και οξύτητα, με αποτέλεσμα να γίνεται ανάρπαστο. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτή η επιχείρηση πριν από 9 περίπου χρόνια από το Σάββα Δεμετζίδη, διαγράφοντας συνεχώς αναπτυσσόμενη τροχιά και με απότερο σκοπό την εξαγωγή του ελαιολάδου της περιοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Για να τους δούμε. Το Μητρουργείο, το Ιμπέρια Μετεραναίο, ιδρύθηκε το 2013 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή ελαιολάδου ψυχρής έκθλιψης. Η διαφορά μας με τα περισσότερα ελαιοτροφεία είναι ότι είναι ψυχρής έκθλιψης. Αυτό πάει να πει ότι η πάστα της ελιάς δεν ξεπερνά τους 23 με 27 βαθμούς, πράγμα που δεν αλλοιώνει την ποιότητα και την οξύτητα του ελαιολάδου. Η εταιρεία μας απασχολεί τουλάχιστον 5 εργαζόμενους και έχει ένα σταθερό, αυξανόμενο συνεχώς πελατολόγιο. Ο άμεσος στόχος της εταιρείας είναι να αυξήσουμε την εξαγωγική δραστηριότητά της στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, να καλέσουμε την οικονομική επόπτη, την κυρία Χάιδο Παπαχατζή Μακρύνου, να έρθει για την απονομή και τον κύριο Σάββα Δερμετζίδη, παρακαλώ, για να παραλάβει το βραβείο. Με το δικό σου χειροκρότημα, πιο δυνατά το τραπέζι της εταιρείας. Να ακούσουμε το τραπέζι της εταιρείας, πώς είναι. Να το ακούσουμε λίγο πιο δυνατά. Ποιο είναι το τραπέζι της εταιρείας, δεν ρωτώμαστε. Χειροκρότημα. Δεν ακούμε.
Α, εκεί πίσω κάπου είναι. Σωστά. Και έχουμε και διαδοχή. Και έχουμε και άλλη γυναίκα διαδοχή σε εταιρεία. Τι ωραία, μπράβο, μπράβο. Είναι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και εσείς πρόεδρε νομίζω έχετε διαδοχή τώρα. Σωστά. Του χρόνου μήπως πρέπει να κάνουμε μια κατηγορία για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην πιερία. Βάζω ιδέες. Βάζω ιδέες. Λοιπόν, η Λεοπλάστη Λεωνίδης Βασίλειος και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΕΠΣΙΛΟΝ ιδρύθηκε το 2005 και ασχολείται με την παραγωγή πλαστικών προφίλ και εξαρτημάτων. Η έδρα της βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Αιγίνιο Πιερίας. Η πολυετής πείρα στο σχεδιασμό και την κατασκευή καλουπιών για παραγωγή πλαστικών προφίλ και εξαρτημάτων, οι ποιοτικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία και η αμεσότητα εξυπηρέτησης των συνεργατών αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της γνωρίσματα. Για να δούμε το βίντεο. Η εταιρεία Λεοπλάστη Λεωνίδης Βασιλείος και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΕΠΣΙΛΟΝ ιδρύθηκε το 2005 στην περιοχή του Αιγινίου Πιερίας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Αποτελεί δεύτερη γενιά εταιρεία και ασχολείται με τη μεταποίηση στον χώρο της παραγωγής του πλαστικού προφίλ. Την τελευταία 12ετία έχει εξειδικευτεί στην παραγωγή και κατασκευή με καθεκοποιημένους τρόπους ανοιγόμενου συνθετικού παντζουριού και το εύρος της πώλησης ή διανομής του προϊόντος είναι νησιωτικές περιοχές, παραδοσιακοί οικισμοί και οπουδήποτε επιλεχθεί από τους συνεργάτες. Έχει εξαγωγική δραστηριότητα στα όμορα βαλκανικά κράτη και στην Κύπρο. Στόχος είναι να μπορέσει να μπει σε αγορές της Νοτιού Ευρώπης, αν και ο ανταγωνισμός πάνω στο συγκεκριμένο προϊόν είναι πάρα πολύ δυνατός. Το προϊόν της είναι πιστοποιημένο ΣΥΕΠΣΙΛΟΝ, ακολουθεί τις προδιαγραφές των εταιριών από την Κεντρική Ευρώπη, που είναι οι αρχικές εταιρείες και οι δυνατές εταιρείες που προωθούν το αντικείμενο. Έχει ένα προσανατολισμό εξαγωγικό, ο οποίος όμως αυτή τη στιγμή και λόγω των συνθήκων είναι παγωμένος. Το προσωπικό που απασχολεί ανέφεται στα 15 άτομα, είναι από την ευρύτερη περιοχή της έδρας της εταιρείας. Έχουν εξειδικευτεί και μονίμως εκπαιδεύονται και εξειδικεύονται πάνω στο προϊόν, προσπαθώντας να ακολουθήσουμε κάποιες διαδικασίες σύμφωνα με αυτές που μας δίνουν οι προμηθεύτριες εταιρείες των υλικών και μηχανισμών που χρησιμοποιούν. Πέρα από αυτό το κομμάτι, ασχολείται και με τη βιομηχανική παραγωγή προφίλ, με εφαρμογές σε επαγγελματική ψήξη, βιομηχανικό κλιματισμό και ευρύτερες σε άλλες εφαρμογές πάνω όμως στο βιομηχανικό τομέα. Παρακαλώ τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον κύριο Βασίλη Λεωνίδη, να έρθει να παραλάβει το βραβείο του και σε αυτό θα μας βοηθήσει ο υπεύθυνος ΓΕΜΗ και εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, ο κύριος Εμμανουηλίδης Δημήτρης. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε την Manolas Group Καινοτομία και Τεχνολογία. Ο ηλεκτρονικός μηχανικός Κωνσταντίνος Manolas από το 1985 πρωτοστάθησε και αφιερώθηκε στο ξεκίνημα και στην εφαρμογή πλέον της ηλεκτρονικής ζύγησης στη χώρα. Δημιουργεί και κατανοεί όλες τις προηγμένες ηλεκτρονικές εφαρμογές και έτσι τις φέρνει για βιομηχανική και επαγγελματική ζύγηση. Σχεδιάζει και κατασκευάζει πρωτότυπα προϊόντα με έμφαση στη χρήση υψηλής τεχνολογίας, δίνοντας λύσεις στις ανάγκες των πελατών του. Συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις υψηλού επίπεδου στο εξωτερικό από τους leader κατασκευαστές και μεταφέρει στην Ελλάδα όλη την τεχνογνωσία της αιχμής. Από το 1989 η εταιρεία μεταφέρεται από την Αθήνα στην Κατερίνη και θέλω να σας πω ότι έχει μια σειρά από μονάδες σχεδίασης και κατασκευής ζυγιστικών συστημάτων, στόλο άρτιων οχημάτων οι οποίες μπορούν φορτηγά και γερανή να προβοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση
και μία σειρά από διακριβωμένους, θα λέγαμε, συγκριτικά πλεονεκτήματα για να επενδύσει σε μοναδικά για την Ελλάδα πιστοποιητικά και εγκρίσεις. Πάμε να τη δούμε. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1990. Ξεκίνησε με την κατασκευή ηλεκτρονικών ενδεικτών, δηλαδή ο ενδείκτης είναι η συσκευή που αποκολλήθηκε πάνω από μία κατασκευή ζυγιστική. Στην αρχή η εταιρεία προμήθευε άλλους που ασχολούνται με τα ζυγιστικά, μέχρι που αποφάσισε η ίδια να πουλάει κατευθείαν τα προϊόντα της στους πελάτες υπευθείας. Κατασκευάζουμε κυρίως γεφυροπλάστικες για οχήματα που χρειάζεται να πιστοποιήσουν το βάρος τους, είτε για τις αρχές είτε για τους πελάτες τους. Και η εκτόξευση της εταιρείας έγινε από τη στιγμή που αποφασίσαμε να πάρουμε όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημιουργώντας και την Ελληνική Εταιρεία Πιστοποίησεων παράλληλα στο γκρουπ της εταιρείας. Και έτσι λοιπόν μέσα σε 3-4 χρόνια περίπου έχουμε μια αύξηση βαρδαία και σε μεγάλα έργα δημόσια όπως θέλουν μια λιμάνια, τον ΟΣΕ, τον ΟΤΕ, και συνεχίζουμε κάθε χρόνο να τριπλασιαζόμαστε, πενταπλασιαζόμαστε. Ελπίζω να συνεχίσει. Η μοναδικότητα είναι η κάθετη παραγωγή που μας βοήθησε υπερβολικά αυτή την εποχή που το παγκόσμιο εμπόριο περνά κρίση λόγω μεταφορών. Εμείς κατασκευάζουμε τα πάντα από τα μηχανικά μέρη ως τα ηλεκτρονικά ως το software μόνοι μας, εξιδίων. Δηλαδή δεν εξαρτώμαστε από καμία άλλη εταιρεία, ακόμη και για τις πιστοποιήσεις τις παράγουμε εδώ. Έχουμε δικό μας εργαστήριο διακριβώσεων και κάνουμε τις πιστοποιήσεις εξ αρχής. Δηλαδή κατασκευάζουμε ένα νόμιμο ζυγιστικό όργανο από την αρχή, εξ ολοκλήρου. Αυτό μερικές φορές είναι δύσκολο, γιατί στο εμπόριο πολλές φορές βρίσκεις φτηνά πράγματα. Αλλά να όπως τώρα που τα μεταφορικά και πολλά εργοστάσια έχουν βγει στον κόσμο, εμείς είμαστε αυτόνομοι και συνεχίζουμε και παίρνουμε ένα μερίδιο της αγοράς που δεν μπορούν να καλύψουν οι ανταγωνιστές. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και σας περιμένουμε λοιπόν να παραλάβετε το βραβείο σας, κύριε Μανώλα. Και από το επιμελητήριο θέλουμε τον κύριο Γιώργο Βαφόπουλο και τον κύριο Δημήτρη Αρμαλιώτη, που είναι μέλη του επιμελητήριου. Ελάτε. Μπράβο, συγχαρητήρια που κάνετε όλη αυτή τη δουλειά και επιμένετε εδώ στην Ελλάδα να παράγεται υψηλή τεχνολογία. Έφυγε από την Αθήνα. Καλά, δεν θυμάμαι. Και ήρθε στην Κατερίνη. Είπαμε. Είσαι από την Κατερίνη, ξέρεις και από καλό λάδι το χειρό. Ήρθε στον ευλογημένο τόπο. Συγχαρητήρια για την επιλογή και για τη δουλειά και την υπομονή σας. Έλατε, ελάτε πάνω, ελάτε. Με 90 αυτοκίνητα, εκ των οποίων ένα υπερσύγχρονο 9 θέσιο βανάκι και ένα αυτοκίνητο για άτομα με αναπηρίες, το οποίο διαθέτει ηλεκτρική ράμπα, ο συνεταιρισμός ραδιοταξί Γυροτάξι Κατερίνης, έτσι δεν το λένε εδώ, Γυροτάξι, εξυπηρετεί διαχρονικά τις σύγχρονες ανάγκες μεταφοράς. Πλέον έχει περάσει την ψηφιακή εποχή, καθώς διαθέτει ψηφιακή εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, όπου η κλίση του ταξί γίνεται άμεσα και γρήγορα. Επιπλέον, εδώ και χρόνια συμβάλλει στη μεταφορά μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες με ασφάλεια και αξιοπιστία. Για να δούμε το βίντεο. Ο συνεταιρισμός ραδιοταξί Κατερίνης δραστηριοποιείται εδώ και 40 χρόνια στον χώρο της μεταφοράς. Ο στόλος μας απαριθμεί περίπου 90 αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα 3 είναι συνεταιριστικά. Διαθέτουμε στο συνεταιρισμό ένα υπερσύγχρονο μπανάκι 9 θέσεων, ένα συμβατικό ταξί 5 θέσεων και για κάτι το οποίο είμαστε πολύ υπερήφανοι, ένα αυτοκίνητο, το λεγόμενο ΑΜΕΑ, με ηλεκτρική ράμπα, που εξυπηρετεί άτομα με ιδιαιτερότητες με αναπηρία. Και τολμώ να πω ότι ήμασταν οι πρώτοι που θέσαμε στην κυκλοφορία ένα τέτοιο όχημα. Παρά την κρίση, τη δεκαετή κρίση και την υγειονομική τα τελευταία 2 χρόνια, ο συνεταιρισμός ραδιοταξί Κατερίνης έκανε άλματα πρόοδου προς την οργάνωση και στη διαχείριση στόλου.
Διαθέτουμε δικό μας application, όποιος μπορεί να κατεβάσει το Eurotaxi Κατερίνης. Είναι το application με το οποίο μπορεί με ένα πάτημα ενός κουμπιού να καλέσει ταξί, να δει ποιος οδηγός, με τι μάρκα αυτοκινήτου και σε πόσα λεπτά θα είναι στον προορισμό του. Χωρίς χρέωση, εντελώς δωρεάν. Ο συνεταιρισμός Ραδιοταξί Κατερίνης εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αναλάβει ένα μεγάλο έργο από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την περιφερειακή ενότητα Πειραιάς. Είναι το έργο της μεταφοράς των μαθητών. Το οποίο πραγματικά στη σημερινή περίοδο είναι αυτό που μας κρατάει οικονομικά. Κυρίως ασχολούμαστε με παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία καθημερινά τα μεταφέρουμε στα σχολεία τους. Επίσης, μέσα στις υπηρεσίες που προσφέρει το Ραδιοταξί Κατερίνης, είναι η μεταφορά των ασυνόδευτων δεμάτων. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η βράβευση μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος και υπερήφανος σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για μας και μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον Ηλία Χατζηχριστοδούλου, για την τιμή που μας έκανε και όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης. Αλλά θα ήθελα να σταθώ κυρίως σε ένα θέμα, ότι εγώ μόνο παραλαμβάνω το βραβείο. Το βραβείο ανήκει σε όλα τα μέλη του συνεταιρισμού Ραδιοταξί Κατερίνης, που κάθε μέρα δίνουν τον αγώνα τους. Και κάτι ακόμα, ότι θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα που μου επιτρέπουν να τους υπηρετώ. Παρακαλούμε λοιπόν, Πρόεδρε, ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού, ο κύριος Γιώργος Παρθενίδης, θα παραλάβει το βραβείο εκ μέρους όλων των μελών και σε αυτό, για να δείτε τι ισορροπία υπάρχει, θα μας βοηθήσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, ο κύριος Μιστακίδης Νικόλαος και ο κύριος Νάνος Χρήστος. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεταφορές είναι μαζί με τις υποδομές, να ξέρεις. Δίνουμε λοιπόν ένα θερμό κοινό πρότυμα. Και μας έχει ζητήσει το λόγο πρόεδρο του, το δώσουμε. Δεν είναι. Θα κάνουμε μία... Θα αλλάξουμε λιγάκι από τις επιχειρήσεις και θα πάμε σε ανθρώπους που ήταν δίπλα μας. Τόσο στον επιμελητηριακό θεσμό, αλλά και στις μικρές επιχειρήσεις που στήριξαν. Να καλωσορίσω λοιπόν τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών, τον Απόστολο τον Τσιτσικώστα. Κυρίες και κύριοι, το Επιμελητήριο Πειραιάς εξασφάλισε στα μέλη του μια σειρά αξιόπιστων και υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες εντελώς δωρεάν. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των υπηρεσιών για όλες τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες μας, μειώνοντας έτσι κατά πολύ τη γραφειοκρατία και το κόστος. Το νέο δυναμικό πόρταλ με ειδική εφαρμογή για κινητές συσκευές, την προβολή των επιχειρήσεών μας μέσα από ένα σύγχρονο επιχειρησιακό οδηγό, την ανάδειξη του τουριστικού επιχειρήν στο νομό μας, τη δημιουργία πλατφόρμας διαβούλευσης και εφαρμογής δημοσκοπήσεων και για την τοποθέτηση των μελών μας πάνω σε κρίσιμα ζητήματα της επιχειρηματικότητας, την αναβάθμιση των μηχανισμών επικοινωνίας με τα μέλη μας και πολλές άλλες σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες. Και όλα αυτά χωρίς να επιβαρυνθούν τα μέλη μας χάρη στη χρηματοδότησή μας με το ποσό 230.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Ανάπτυξης αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων των επιμελητηρίων της Κεντρικής Μακεδονίας», που στο σύνολο του προϋπολογισμού έφτασε στα 2.250.000 ευρώ. Ένα δεύτερο, ο νομός μας
ενισχύθηκε με το ποσό των 22 εκατομμύρων ευρώ μέσα από ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα διέξοδος με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεών μας σε μια πάρα πολύ δύσκολο περίοδο της πανδημίας. Και μάλιστα να σας αναφέρω ότι ήμασταν από το τρίτος νομός σε απορροφητικότητα από τις 7 περιφέρειές μας, ενώ διατεθέθηκαν στο σύνολο στην Κεντρική Μακεδονία 200 εκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν τη τύχη, κυρίες και κύριοι, να έχουμε περιφερειάρχη τον Απόστολο Τζιτζικώστα, που στηρίζει έπρακτα τον επιμελητριακό θεσμό, αναγνωρίζοντας το έργο που επιτελούν για την οικονομία και η ανάπτυξη της χώρας μας, αλλά και έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα των επιχειρήσεων και την αγορά, που δίνει και ξέρει να δίνει λύσεις. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να το τιμήσουμε. Παρακαλώ τον Περιφερειάρχη μας να έρθει και ταυτόχρονα να καλέσω πάλι τους Προέδρους των Επιμελητηρίων για να τιμήσουμε αυτές τις μεγάλες προσπάθειές τους, του Απόστολου που έχει κάνει για όλους μας. Ελάτε, θα χαιρετηθούμε πάνω στη σκηνή, ελάτε. Κοίταξε, Νίκο, για εμάς είναι πολύ τιμητικό, γιατί ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο πρόεδρος των Περιφερειαρχών όλης της χώρας, αλλά και ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Περιφερειαρχών. Καλώς ήρθατε. Πολύ καλά εσείς. Δεν είμαστε. Εγώ είμαι πολύ καλά, προς το παρόν. Θέλω να σου δω πριν από μισή ώρα. Πλακέτα θέλουμε, θέλουμε και μια πλακέτα για τον Περιφερειάρχη, για να βγει και η φωτογραφία. Ποιος συμφέρει την πλακέτα? Ο τελευταίος πήρε την πλακέτα. Μένουν οι πρόεδροι των επιμελητηρίων, να δώσουμε το λόγο στον Περιφερειάρχη για λίγο, αν έχουμε... Τι να το πω, ελάτε κύριε Περιφερειάρχη. Πάρουμε να δώσουμε το λόγο στον Περιφερειάρχη. Θέλω να πω το εξής, και νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει οι οργάνοι μαζί. Εμείς, Περιφερειάρχη, μου ζητήσαμε 3 εκατομμύρια. Εσύ μας έδωσες 2.250.000. Η Ορδάνη, είναι ένα υπόλοιπο 750.000 ευρώ. Επειδή σου ετοιμάζουμε και άλλες προτάσεις που θα βοηθήσουμε τον τόπο μας, θέλω με αυτές τις προτάσεις να συμπεριλάβεις και αυτό το ποσό που μας οφείλεις. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, να πω πρώτα απ' όλα ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σήμερα εδώ, μετά από 2 χρόνια που μοιραία ούτε τα επιμελητήρια, ούτε οι φορείς, ούτε η περιφέρεια μπορούσαν να διοργανώσει τέτοιες εκδηλώσεις. Και χαίρομαι πραγματικά γιατί είδα προηγουμένως ερχόμενους και στη συνέχεια ασφαλώς πολλούς περισσότερους φίλους εδώ από την Πιερία. Και χαίρομαι γιατί έρχομαι σε ένα επιμελητήριο που πραγματικά κάνει έργο, κάνει δουλειά, παράγει αποτελέσματα. Και αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ περήφανος, γιατί ως Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας στην περιφέρειά μας έχουμε ικανότατους προέδρους επιμελητηρίων με πολύ ικανά διοικητικά συμβούλια και ομάδες που μας στηρίζουν ουσιαστικά στο έργο μας. Έλεγα πάντα ότι για μένα τα επιμελητήρια δεν πρέπει να είναι μόνο κατά νόμο, αλλά κατ' ουσία οι συνεργάτες της πολιτείας, σε όλες τις εκφάνσεις, την κυβέρνηση, στις περιφέρειες, στους δήμους. Και αυτό γιατί είστε οι άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας, της αγοράς. Ξέρετε ποια είναι τα προβλήματα, ξέρετε ποιες είναι οι λύσεις, ξέρετε ποιες είναι οι ανάγκες. Και αυτό που έλεγα από την πρώτη στιγμή, μου δόθηκε και μας δόθηκε ως διοίκηση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η ευκαιρία να το αποδείξουμε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πανδημίας και υγειονομικής κρίσης, όταν χιλιάδες επιχειρήσεις του τόπου μας βρέθηκαν στα όρια της καταστροφής. Και εκεί καταφέραμε, πρώτοι στην Ελλάδα, να σχεδιάσουμε με τη συνεργασία των επιμελητηρίων ένα πρόγραμμα
το πρόγραμμα Διέξοδος ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε ουσιαστικά τις επιχειρήσεις του τόπου μας που είχαν πραγματικό πρόβλημα. Και βέβαια, μετά από την πρώτη αυτή προσπάθεια που έγινε στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, όχι εθνικούς, ήρθαν και οι υπόλοιπες περιφέρειες να αντιγράψουν αυτό το επιτυχημένο μοντέλο και να μπορέσουμε έτσι να στηρίξουμε την οικονομία μας εκείνη τη δύσκολη, πολύ δύσκολη περίοδο. Την περίοδο που ήταν όλα κλειστά. Την περίοδο που ειδικά η Πιερία, που στηρίζεται πολύ στον τουρισμό της, είδε τα εισόδηματά της να καταραίουν, τα έσοδα να πέφτουν. Και βέβαια, με τη στενή συνεργασία που έχουμε διαμορφώσει τόσο με τον Πρόεδρο όσο και με όλα τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, καταφέραμε μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ της περίοδου που τελείωσε να αντλήσουμε πόρους και για το επιμελητήριο, δηλαδή για τον επιχειρηματικό κόσμο της Πιερίας. Και παρουσιάσαμε πρόσφατα, σε λίγο καιρό θα παρουσιάσουμε και αναλυτικά το πρόγραμμα αυτό που ολοκληρώθηκε, ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, όπου ουσιαστικά τι κάνουμε, τη ζωή των επιχειρηματιών και των μελών του επιμελητηρίου απλούστερη. Οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, τα μέλη του επιμελητηρίου της Πιερίας πλέον θα έχουν μία πλατφόρμα, όπως και στα επιμελητήρια των άλλων περιφερειακών ενωτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας, θα μπορούν πια να κάνουν τη δουλειά τους ταχύτερα, με λιγότερη γραφειοκρατία, έτσι όπως πρέπει να γίνεται σε ένα σύγχρονο κράτος που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και χαίρομαι γιατί η περιφέρειά μας είναι πάλι πρώτη στην Ελλάδα, που αξιοποίησε αυτούς τους ευρωπαϊκούς πόρους και έδωσε τη δυνατότητα στα επιμελητήριά μας, στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, στην πραγματική οικονομία, να προχωρήσουν μπροστά με λιγότερους πονοκεφάλους. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Και γι' αυτό σήμερα, Πρόεδρε,